Ολοένα και μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον για τα ακίνητα στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, την ώρα που ο τουρισμός στη χώρα κινείται σε αχαρτογράφητα νερά και οι ξενοδόχοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα τις κρατήσεις, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να κάνουν διακοπές από την ασφάλεια μιας δικής τους κατοικίας, με τα ακίνητα στην Ελλάδα να είναι φέτος περιζήτητα. Και από ξένους επενδυτές υπάρχει ένα ζωντανό ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον που μας δείχνει ότι το νησί μας θα πρωταγωνιστήσει στις αγοροπολισίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γενικότερο μούδιασμα στην αγορά, ένα πάγωμα των αγοροπολισιών. Όμως η αγορά έχει αρχίσει σιγά σιγά να επανακάμπτει, επειδή σαν χώρα είμαστε ένας ασφαλής υγειονομικός προορισμός, υπάρχει ενδιαφέρον και από ξένους, έχει αρχίσει να ξεκινάει το ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές. Η μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας έναντι της νόσου COVID-19 που έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο κάνει τις αγοραπολισίες ακινήτων όχι απλά να παραμένουν ζωντανές αλλά να τρέφονται μέσα από αυτές τις συνθήκες. Μάλιστα, σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες της αγοράς, ανοίγει ένας νέος δρόμος για την ελληνική αγορά μέσα από μια κτηματομεσητική επενδυτική εταιρεία της Μέσης Ανατολής, η οποία αναμένεται να φέρει επιπλέον αγοραστές στη χώρα. Υπογράψαμε αποκλειστικότητα μία από τη μεγαλύτερη χρηματομεστική επενδυτική εταιρεία της Μέσης Ανατολής με διεθνή παρουσία Λονδίνο και Ντουμπάι για αγορές στην Ελλάδα. Τα ακίνητά μας όλα αυτή τη στιγμή θα διαφημίζονται για κόσμο που ζει στην Μέση Ανατολή, που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί εξαιτίας της πανδημίας ο τομέας των αγοραπολισιών ακινήτων να πάγωσε προς στιγμήν, ωστόσο το ενδιαφέρον ζωντάνεψε ξανά για πολλούς αγοραστές, ντόπιους αλλά κυρίως ξένους. Όσοι μπορούν να διαθέσουν χρήματα, επιλέγουν να επενδύσουν σε ένα ακίνητο, προκειμένου να περάσουν χαλαρές στιγμές των διακοπών τους, όσο το δυνατόν πιο προστατευμένοι από τον κορονοϊό. Οι τιμές πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν μειωθεί ή και αν έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί ελάχιστα. Αυτό προκύπτει και από επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.